Γεια! Είμαι ο Θεμιστοκλής Τσίτσος και είμαι φαρμακοποιός. Ετοιμάζεσαι για διακοπές και σήμερα θα πούμε τι χρειάζεται να έχεις μαζί σου για να είσαι ασφαλής και έτοιμος να υπερνικήσεις όποια κακοτοπιά προκύψει. Στα έχω συγκεντρώσει όλα και σε ένα πολύ βολικό PDF που μπορείς εύκολα να το κατεβάσεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο ή κατευθείαν στο themistoklistitsos.gr κάθετος φαρμακείο για διακοπές. Αρχικά θα σου πω για τα τσιμπήματα, ύστερα για τα τραύματα και τις πρώτες βοήθειες και μετά κάποια έτσι γενικής χρήσης. Πάμε λοιπόν. Τα 4 super sauce είναι πριν και μετά το τσίμπημα και πριν και μετά τον ήλιο. Άρα μάνι έχουμε τα αντιλιακά σου, μια κρεμούλα για μετά τον ήλιο γιατί είμαι βέβαιος ότι θα ξεχαστείς και θα σου χρειαστεί, τα έντομα αποθητικά σου και ένα τοπικό αντισταμινικό. Σίγουρα κάποιο καταραμένο γουνουπάκι θα βρεθεί να σε τσιμπήσει. Το τοπικό αντισταμινικό μπορεί να είναι σε κρέμα, τζέλ, ρολόν, όποια μορφή σε βολεύει και θα σε βοηθήσει στη φαγούρα. Είναι χρήσιμο και σε τσιμπήματα από μέλισσες, φίγγες, αλλά και σε τσιμπήματα από θαλάσσια ζωάκια. Θα έχεις μαζί σου έξτρα οπωσδήποτε και ένα αντισταμινικό χάπι για πιο έντομα συμπτώματα ακνισμού και αλλεργικές αντιδράσεις. Και μια τοπική κρεμούλα με κορτιζόνη και αντιβίωση για τυχόν μόλυνση και τοπική βλεγμονή. Για αγκάθια από αχινούς ή κεντρή μέλισσας θα χρειαστείς ένα τσιμπιδάκι ή ακόμα καλύτερα μια ειδική συσκευή αναρρόφησης. Αυτή καλύπτει όλα τα τσιμπήματα από κουνούπια μέχρι φίδια. Αν είσαι αλλεργικός, όπως πιθανώς ξέρεις, είναι απαραίτητη και μια ένεση κορτιζόνης. Πάντα προτείνω και ένα εισπνεώμενο σαλβουταμόλης για περιπτώσεις έντονης δύσπνοιας. Κοστίζει μόλις 2 ευρώ και μπορεί να φανεί σωτήριο. Ας δούμε τώρα τι χρειάζεσαι για τσιμπήματα, τραύματα και πρώτες βοήθειες. Αρχικά το αντισηπτικό χεριών σου και γαντάκια μιας χρήσης για να περιποιηθείς το περιστατικό. Έπειτα αποστηρωμένες γάζες που θα τις χρησιμοποιήσεις και για να σταματήσεις πιθανή αιμορραγία, αλλά και για να καλύψεις το τραύμα πριν το δέσεις με τον επίδεσμο. Μπορείς να έχεις και βαμβάκι, αλλά θεωρώ πως με τις γάζες θα είσαι ok, για να μην κουβαλάς και πολλά. Επίσης, είναι χρήσιμο ένα τοπικό αντισηπτικό για να καθαρίσεις την ανοιχτή πληγή και μια αντιβιωτική κρεμούλα. Δεν χρειάζεσαι και οξυζενέ και μπεταντίν, πάρε ένα από τα δύο ή κάτι σε σπρέι. Α, και χαζαπλάστη σε διάφορα μεγέθη. Μπορείς αν θέλεις να έχεις και αιμοστατικό σπρέι για έντονη αιμορραγία και στιγμίο πάγο για διαστρέμματα. Αυτά τα θεωρώ στο όριο της αναγκαιότητας, αλλά θέλω να τα αναφέρω ανάλογα πάντα με το που θα πας και τι σκοπεύεις να κάνεις. Καλό είναι να έχεις και ένα αποσυμφορητικό σπρέι για τη μύτη και καραμέλες ή σπρέι για τον πονόλαιμο. Ξέρεις γιατί. Μπάνιο στη θάλασσα, αεράκι στην παραλία, ρεκοντίσιο στο δωμάτιο. Σούπερ χρήσιμο είναι να έχεις και τα απαραίτητα για τα μάτια, δηλαδή ένα απλό κολύριο ή τεχνητά δάκρυα για μικροερεθισμούς από τη θάλασσα και μια αντιβιωτική αλυφούλα για περιπτώσεις μόλυνσης στο μάτι ή το βλέφαρο. Πάμε και στα βαριά. Αν σε πιάσει διάρρεια ή εμετός, μην βλαστημάς το κακό που σε βρήκε και τρέχεις πανικόβλητος να βρεις ανοιχτό φαρμακείο, γιατί θα έχεις προνοήσει και θα έχεις μαζί σου αντιδιαρροϊκό και αντιεμετικό φάρμακο. Ιδανικά να έχεις και 2-3 φακελάκια ηλεκτρολίτες για την αποκατάσταση της αφυδάτωσης, συν του ότι οι ηλεκτρολίτες είναι χρήσιμοι και μετά από υπερέκθεση στον ήλιο. Πρέπει να έχεις και κάτι για το στομάχι, σε περίπτωση που φας κάτι βαρύ στην ταβέρνα και σε πιάσουν καούρες και παλινδρόμηση. Φυσικά, δεν θα ξεχάσεις να πάρεις και παυσίπονα. Αυτά θα σε βοηθήσουν σε κάθε μορφή πόνου. Είτε είναι πονοκέφαλος, είτε είναι πόνος από χτύπημα, αλλά και σε πιθανό πυρετό, μακριά από εμάς. Αν θες να νιώθεις πιο σίγουρος, μπορείς να πάρεις και ένα ελαφρύ αντιφλεγμονώδες όπως είναι η Ιβουπροφένη, που καλύπτει και πόνους περιόδου και πόνους στη μέση. Για πανενδεχόμενο, πάρε και ένα θερμόμετρο και μια αντιβίωση ευρέως φάσματος σε χάπια. Τώρα σε εμάς τους άντρες, είναι κάπως ανακουφιστικό όταν ξέρεις ότι έχεις μαζί σου μια κρεμούλα για τα συγκάματα. Καταλαβαίνεις, λίγο το μαγιό, λίγο το αλάτι της θάλασσας, λίγο το περπάτημα. Εγώ παίρνω πάντα μαζί μου και κάτι για τις φτέρνες, γιατί σίγουρα τα παπούτσια θα με χτυπήσουν και δεν θέλω να ψάχνω φαρμακείο στις διακοπές μου. Προτού κλείσεις το κουτί και φύγεις, βάλε και κάτι για την αυτεία. Προτίμησε τα φυτικά που δεν ζαλίζουν και τόσο. Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις και τη λίστα σε PDF που σου ετοίμασα με τόση αγάπη, για να σιγουρευτείς ότι δεν έχεις ξεχάσει κάτι. Τέλος, σχετικά με τη φύλαξη των φαρμάκων, θέλω να σου πω να μην τα αφήνεις στη ζέστη της παραλίας ή ξεχασμένα μέσα στο αυτοκίνητο. Φρόντισε να διατηρούνται σε σκιερό μέρος σε δωμάτιο, για να μένουν ασφαλή και αυτά και εσύ. Εύχομαι να τα έχεις όλα μαζί σου και να μην χρειαστείς τίποτα. Βρες με στα social media για να με έχεις από κοντά και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Μέχρι το επόμενο βίντεο να φροντίζεις τον εαυτό σου και να χαμογελάς περισσότερο. Και καλές διακοπές!